Γκάις, πώς είστε! Είμαι η Ευαγγελίνα Βόσνου και αυτή είναι η εκπομπή K-Pop Stars. Μαζί μας φυσικά έχουμε τα Samsung Galaxy A-Series Awesome is for Everyone. Έχω νέα που θα σας κάνουν να ξεκαρδιστείτε, έχω νέα που θα σας εγκινήσουν, έχω throwback που όλοι έχετε χορέψει, έχω new entries που θα σας ξεσηκώσουν και πολλά πολλά ακόμα. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε πόσες πάρα πολλές φορές στα trends του Twitter έχουμε δει τους αγαπημένους μας K-pop stars, είτε πρόκειται για κάτι μεγάλο όπως μια εμφάνιση σε διάσημα βραβεία, είτε για ένα, χρώμα στα, ένα νέο χρώμα στα μαλλιά τους, είτε για ένα φοβερό comeback. Το πιο τέλειο όμω είναι όταν βρίσκονται στα trends για του πιο αστείου λόγου. Πριν λίγε μέρε, στην κορυφή των παγκόσμιων trends, βρέθηκε το hashtag Karten και αυτό χάρη στο J-Hope. Σε πρόσφατο επεισόδιο της σειρά Ram BTS στο V-Live, το διάσημο συγκρότημα έπαιξε κάτι σαν μάντεψε ποιος. Τους έδειχναν διάφορες φωτογραφίες από άλλους σελέπριτες, κορεάτες και μη, και έπρεπε πολύ γρήγορα να πούν το όνομα του εκάστοτε celebrity. Σε κάποια στιγμή λοιπόν, ήταν η σειρά του Χόμπι και του έδειξαν τη φωτογραφία του διάσημου παρουσιαστή ο Τζέι Χοπ φυσικά και τον ήξερε, αλλά δυστυχώ εκείνη την ώρα πάνω στο άγχο του, έτσι αντί να τον πει Κόναν, τον είπε Κάρτεν. Το περιστατικό αυτό φυσικά και δεν πέρασε παρατήρητο από τα υπόλοιπα μέλη, που αμέσως έπεσαν κάτω από τα γέλια και του φώναζαν πω έκανε λάθος. Βέβαια και ο ίδιος ο γνωστός Ray of Sunshine είχε πει και αυτό στα πατώματα από τα γέλια. Όπω καταλαβαίνετε, το στίο αυτό το λαθάκι έφτασε στα αυτιά του late night host και δεν μπόρεσε να το αφήσει ασχολίαστο. Ε, εντάξει, φυσικά τα λόγια του είχαν χιουμοριστικό χαρακτήρα. Αλλά βλέποντα αυτό το απόσπασμα, ο Τζέι Χοπ τουίταρε αυτή εδώ τη φωτογραφία με κάποιον. Συγγνώμη, Κάρτεν. Βέβαια, ο Χόμπι δεν ήταν ο μόνος που έκανε λάθο σε αυτό το παιχνίδι. Και ο Βι δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει τον RTJ χωρίς τη στολή του Iron Man, κάτι που εξόρισε τα υπόλοιπα μέλη, ειδικά τον Τζαγκούγκ. Αλλά αυτό που έχασε τι περισσότερε φορέ ήταν ο Τζίμιν. Όχι γιατί δεν του ήξερε, αλλά επειδή όλη αυτή η πίεση, το άγχο να πει το εκάστοτε όνομα σε δύο μόλις δευτερόλεπτα, εντάξει, μάλλον δεν του τέριαζε. Μέσα στα άτομα που δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσει ήταν και η ηθοποιό Σο Ιουτζίν και σύζυγο του διάσημου σεφ Μπέγκ Τζονγκόν, που στο παρελθόν είχε γνωρίσει τα 7 μέλη και είχαν γυρίσει κιόλα μαζί άλλο ένα επεισόδιο ε, Run BTS. Προφανώς και, οι τον πήρα... προφανώς και οι υπόλοιποι τον πήραζαν μετά από αυτό το λάθος, αλλά εκείνος ζήτησε συγγνώμη με τον πιο cute τρόπο. Welcome... <driben _>, <Silver>. <dips> <thereby> <gelecek> <gegeben> 백종원 선생님 아그 와이프 연진님 아, 세요야너 그 와이프. 와이프. 그걸 모르냐? 거짓말이고 아, 아, 아. 오늘 아침에도 영상 봤는데. 야, 야너 진짜 사과해. 사실 저백 선생님도 촬영도 많이 했는데. 너백 쌤한테 무자 한번드려라안 되겠다. 콜라보하는 거 네. 제가 다 보고 백 쌤이 또 네. 방탄 분을 너무 칭찬하시던데 그치, 야너 진짜 나빴다. 아, 그걸 왜못맞죠 아, 가족 가족인데. 아전에 수지랑. 아, 너 수지잖아. 칼도 받았으면. 맞아. 그러니까 선생님. 그런 <ΣΥΡΟΥ> 아니라요. Η ίδια η Θαπιώση είδε το επεισόδιο και έπειτα ανέβασε στα social media της το συγκεκριμένο στιγμιότυπο με κάψιον «Είναι οκ, δεν πειράζει που δεν με ξέρεις, σε ξέρω εγώ» και, το, και του έβαλε μια καρδούλα ενώ χρησιμοποίησε και το hashtag BTS the best. Και από τους BTS να περάσω να σας μιλήσω λίγο για όλο το buzz που έγινε πριν λίγο καιρό όταν ανακοινώθηκε ότι ένας χορευτής των The Boys είχε κορονοϊό με αποτέλεσμα να σταματήσουν τα γυρίσματα του Show Kingdom και να κάνουν όλα τα group τα απαραίτητα COVID test. Για να μην ανησυχείτε να σας πω ότι οι ATs, οι Stray Kids και οι B2B βρέθηκαν όλοι αρνητικοί, συνεπώς θα συνεχίσουν την εμφάνισή τους στο διαγωνισμό. Τώρα αρνητικά Βρέθηκαν και όλα τα μέλη των The Boys, των SF9 και των Icon, αλλά επειδή ο Τζουγιόν και ο Ιούτε Γιάν και ο Κιμ Γιόκ ήρθαν σε επαφή με τα κρούσματα περισσότερο από την υπόλοιπη, θα πρέπει να κάτσουν λίγες περισσότερες μέρες σε καραντίνα για να είναι όλοι σίγουροι ότι δεν έχουν κολλήσει και ότι δεν θα υπάρχει κάποιος κίνδυνος για όλου όσους παρευρίσκονται στα γυρίσματα. Fighting Boys, μην αγχώνεστε, είμαι σίγουρη ότι δεν θα έχετε απολύτως τίποτα. Σε άλλα νέα, τώρα. Έτσι, πιο θετικά, η VIV κυκλοφόρησε ένα mini digital album που περιέχει τρία μόνο τραγούδια: Το Always, το Goodbye και το Dry Flower. Ας πάρουμε έτσι μια μικρή γεύση. Εντάξει, το πιο έτσι, συγκινητικό πάρτι αυτών των τραγουδιών είναι ότι τα έχει γράψει όλα ο Ace, ο οποίο έφυγε πριν λίγε μέρε για να εκτελέσει την στρατιωτική του θητεία. Α πούμε λοιπόν ότι αυτό ήταν ένα δώρο προ του Bats. Για το, προ, για, το, προς τους για το promotion τώρα του Always, έβγαλαν έτσι μερικές concept photos, τις οποίες ανέβασαν στο Instagram και φυσικά δεν θα μπορούσα να μην τις μοιραστώ μαζί σας. Τι λέτε, πάμε να κάνουμε τώρα ένα μουσικό διάλειμμα και να ακούσουμε το No Air από The Boys και το Cheer Up των Twice. Φύγαμε μαζί με τα Samsung Galaxy A Series. Awesome is for everyone! Εδώ είμαι και πάλι και πριν περάσω να σας μιλήσω για το απόψινό μας throwback, θέλω να σας πω ότι τα τραγούδια που ακούσαμε ήταν requested. Βλέπουμε τα μήνυματά σας στα social media και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να περνάτε κάθε μέρα τέλεια. Όλα τα μηνύματα τα βλέπω, είτε είναι θετικά τα σχόλια, είτε αρνητικά και να ξέρετε ότι μπορεί να είμαι καινούργια σε όλο αυτό, αλλά θέλω και προσπαθώ πολύ για να μάθω όλο και περισσότερα και να σας βγάλω όλους ασπροπρόσωπους. Λοιπόν... Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Απόψε θέλω να σας μιλήσω για τη Μόμολαντ. Έκαναν τον τεμπού του στο Νοέμβριο του 2016 με την εταιρεία MLD Entertainment και που είχε δημιουργήσει ένα reality show Finding Momoland. Νικήτρης του show ήταν 7 κορίτσια που ήταν και τα αρχικά μέλη του group. Το 2017 όμω προσθέθηκαν άλλα δύο μέλη, η Τεχά και η Ντέιζι. Δύο χρόνια αργότερα όμω, το 2019, η Τεχά και η Γιον Ου έφυγαν από το συγκρότημα με την άνθηση να ακολουθεί έτσι ένα ξεχωριστό δρόμο το 2020. Επειδή μπορεί να σα μπέρδεψα, πλέον να σα πω ότι η Μόμολαν είναι έξι. Το όνομα του φάντομ του είναι Merry Go Round, ένα όχι τόσο συνηθισμένο όνομα για να αποκαλεί του φάν σου. Η αλήθεια είναι, γι' αυτό και έκατσα και έψαξα να, να δω και εγώ να καταλάβω τι σημαίνει. Λοιπόν, για όσους δεν το γνωρίζουν, στις 25 Απριλίου του 2017 έκαναν ένα live που το είχαν ονομάσει Awesome Comeback Live και εκεί αποκάλυψαν το όνομα του fans, των fans τους που δεν είναι άλλο από το Merry Go Round όπως σας είπα και πριν. Η Jane είπε ότι το όνομα αυτό το διάλεξαν γιατί θυμίζει τη λειτουργία του καρουζέλ. Από το τεπούτο του τους ακόμα υποστήριζαν πως θέλουν όλε οι ηλικίε, όλα τα φύλλα, όλε οι κοινωνικέ τάξει κτλ. να ακούν και να αγαπούν τη μουσική τους. Έτσι, επειδή όπω όταν κάποιο ανεβαίνει σε ένα καρουζέλ, συνήθω δεν μπορεί να κάνει αλλιώ βόλτα, έτσι ζητούν και από του φαν τους να ανέβουν στο τρένο των Μόμολαντ και να πάνε μαζί μια μεγάλη και επιτυχημένη βόλτα. Η Νάνση βέβαια, επειδή είχε δώσει το δικό της ορισμό, ο έλεγε ότι μόλις ακούσει τη, του, τη μουσική τους θα κολλήσεις και μετά από εκεί δεν έχει γυρισμό. Γυρισμό δεν έχει και από όταν, ακούσει ακούσεις το μπουμ Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι από τις νούμερο ένα επιτυχίες τους και για να μην πω η νούμερο ένα. Είναι από αυτά που ακούγονται σε κάθε και υποπάρτι που μόλις το ακούσει, θα σου φτιάξει αμέσω τη διάθεση. Στην κυριολεξία το ξέρουν όλοι. Και γι' αυτό συχνά το χρησιμοποιούν σε παιχνίδια τύπου Try not to sing ή dance. Να δούμε και το βίντεο. Σε τον Ιανουάριο του 2018 ως lead single του album Great και ήταν το πρώτο τραγούδι από Girl Group που έγινε πλατινένιο σύμφωνα με τον Geon Music Chart. Βρέθηκε μέσα στα καλύτερα K-pop τραγούδια του 2018, με κοινό και κριτικού να το χαρακτηρίζουν ω το καλύτερο και πιο διαστηδεστικό τραγούδι τη χρονιά. Είναι τόσο το κομμάτι που το BuzzFeed. Ε, το συμπεριέλαβε μέσα στα 30 τραγούδια που βοήθησαν στο να καθορίσουν την K-pop το 2018. Fun fact τώρα, το πρώτο demo για το Boom Boom δεν άρεσε καθόλου στα κορίτσια και το απέρριψαν με την πρώτη. Με αποτέλεσμα να το αλλάξουν πάρα πολλές φορές μέχρι να φτάσει στο αποτέλεσμα που τόσο έχουμε αγαπήσει. Και επειδή πέρα από τις Μόμολα, τα αγαπάμε και την Νότια Κορέα, δεν θα μπορούσα να κλείσω αυτή την αποψινή εκπομπή χωρίς να σα πω άλλο ένα fun fact. Στην Νότια Κορέα, το πιο πιθανό είναι να σε ρωτήσουν τι ομάδα αίματος έχει, παρά π.χ. να σε ρωτήσουν τι ομάδα είσαι. Ε, αν ποτέ πάτε και σας κάνουν αυτή την ερώτηση, μην εκπλαγείτε καθόλου και μην ευριάστε πρωτά έτσι πιο προσωπικά στοιχεία. Εκεί είναι απόλυτα φυσιολογικά να ξέρουν οι γύρω, σου τον τύπο αίματός σου, καθώς έτσι οι κορεάτες ε, μπορούν να δουν αν οι προσωπικές σας, οι προσωπικότητες σας είναι συμβατές ή όχι. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται έτσι κάπως κουλό, αλλά παιδιά έτσι κάνουν. Πιστεύουν ακράδαντο ότι οι τύποι αίματος σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Ο τύπο αίματο μπορεί να, καθαρι... να καθορίσει αν θα προχωρήσει έτσι μια ερωτική σχέση, αλλά και μια φιλική. Μάλιστα, υπάρχουν αμέτρητα βιβλία, άρθρα, βίντεο, εξηγώντα αναλυτικά του τύπου αίματο και ποιοι είναι συμβατοί με ποιου. Μόνο εμένα μου θυμίζει αυτό η φάση με τα ζώδια που έχουμε εμεί εδώ, ή είναι η ιδέα μου. Τέλο πάντων, με αυτό το περίεργο έτσι θα έλεγα fact, θα σα αφήσω για σήμερα. Είμαι η Ευαγγελίνα Βόζνη και μαζί απολαύσαμε του αγαπημένου σα K-pop stars. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο, ίδια ώρα, στο ίδιο μέρο. Για περισσότερα μουσικά νέα και πολλά ακόμα, επισκεφτείτε το mat.gr. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και φυλάκια πολλά σε όλου.